Για θαύολα. Γιατί το lip gloss που έβαλα, αυτό εδώ, τη Maybelline, έχει γεύση πίνα κολάντα. Θα ήθελα να πίνω πίνα κολάντα και όχι τον νερωμένο καφέ που έχω εδώ πέρα από τι 9.30 ώρα το πρωί. Και η ώρα είναι 3 παρα <laughs> Είμαι δημοσιογράφο και δεν συνηθίζω να χαιρετάω έτσι τον κόσμο. Έχω ένα παιδί που βγήκε κάτω και ναι, κατάλαβες, κατάλαβε, μιλάω πάρα πολύ. Αλλά συνήθω μου αρέσει να μιλάω πάρα πολύ για beauty. Για όσου είστε παλιοί στο κανάλι, η στιγμή που περιμένατε από το Σωτήριο έτο 2018 έφτασε. Θα δούμε μια αρμάδα προϊόντων βιταμίνης C. Τσιρίδες λιποθυμίες από κάτω. Πριν όμως ξεκινήσω να σας λέω για βιταμίνη C, περιμένατε και κάτι άλλο. Με μεγάλη ανυπομονησία από πέρυσι και μου το είχατε ζητήσει πάρα πολύ και στο Instagram. Πέρυσι σας έδειξα για πρώτη φορά την εταιρεία Nutri που φτιάχνει τις μπάρε τι υπέροχε μπάρε. Εάν αν αναρωτιέστε τι είναι η νούτρι και δεν τι έχετε δει από πέρυσι στο κανάλι, οι νούτρι είναι vegan, είναι ρο και είναι φυσικέ. Είναι μπάρε οι οποίε δεν έχουν ζάχαρη μέσα. Τα σάκχαρα τα οποία περιέχουν είναι φυσικά και προέρχονται από τον βασιλικό χούρμα που χρησιμοποιεί η νούτρι α, στην σύσταση των προϊόντων. Ε, είναι gluten free. Είναι τόσο φυσικά τα συστατικά τους, που το έλεγα και αυτό πέρυσι, ότι μπορείτε να τα δώσετε άφοβα και στα παιδιά σας. Έχει τρει κατηγορίε στι μπάρε η Νούτρι. Η πρώτη κατηγορία είναι η κλασική κατηγορία, όπου έρχεται στι εξή γεύσεις. τσάι, μάτσα και μαύρη σοκολάτα, μπανάνα και αμύγδαλο βούτυρο, Μίλο κανέλα, φίστικο βούτυρο, η αγαπημένη μου πορτοκάλι χαρούπι. Θέλω λίγο να δει το artwork από το reference στο κουρδιστό πορτοκάλι. Και η τελευταία που είναι η φράουλα πραλίνα. Αυτέ εδώ είναι οι κλασικέ. Θα τις βρείτε στο e-shop της Νούτρι ε, και σε άλλα επιλεγμένα καταστήματα. Αλλά μπορεί να αναρωτιέστε, μα καλά, γιατί σε έπρεζαν από πέρυσι να μας ξαναπείς για τα Νούτρι. Δεν με έπρεζαν να σας πω απλά για τα Νούτρι. Με έπρεζαν να σας δώσω κωδικό έκπτωσης για τα Νούτρι. Γιατί ναι, μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα έχουμε τον κωδικό Τζουλ 20, όπου στο e-shop θα σας δίνει 20% έκπτωση στις μπάρε και δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία είναι τα protein fudge, τα οποία έχουν μέσα 15 γραμμάρια καθαρή πρωτενη και αυτά δεν έχουν ζάχαρη μέσα και βγαίνουν στι τρει γεύσει. Cookie dough, έτσι το λέγω, dough, πραλίνα brownie και το αγαπημένο του Παναγιώτη το cinnamon roll. Έχω γίνει γραφική πλέον, πιο γραφική από τα σοκάκια τη Αντορίνη να λέω ότι πραγματικά είναι οι πιο γευστικέ μπάρε χωρί ζάχαρη που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Και όσοι τι δοκιμάσατε, γιατί τι πήρε πολλοί κόσμο πέρυσι. Δεν υπήρξε ένα άνθρωπο που να μου πει ότι δεν του άρεσαν οι γεύσει. Φέτο όμω έχουμε και τρία καινούργια προϊόντα, τα οποία είναι η τρίτη κατηγορία που έχει βγάλει η νούτρι και δεν είναι τα protein fudge, είναι τα protein crunch. Δεν είναι τραγανέ, έχουν τραγανά κομμάτια μέσα. Μην νομίζω ότι είναι τραγανή η μπάρα, είναι μαλακιά η μπάρα και έχει κάποια τραγανά κομμάτια μέσα. Λοιπόν, η πρώτη γεύση είναι φυστή και γίνει μπακλαβά. Καλά άκουσες. Επίσης, τα Protein Crunch έχουν 19 γραμμάρια μέσα, ενώ τα Protein Fudge έχουν 15 γραμμάρια μέσα. Η δεύτερη γεύση είναι η Lemon Cookie. Και η τρίτη γεύση είναι η Salted Caramel Choco Chip. Αλμύρι καραμέλα με κομμάτια σοκολάτας. Τώρα μπισκότο λεμόνι, φυστή και γίνει μπακλαβά και αλμυρή καραμέλα με κομμάτια σοκολάτα. Και οι τρει γεύσει κάνουν τίξε σε όλα μου τα κουτάκια. Η Νούτρι λοιπόν είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία έχει βαλθεί να μα κάνει να αγαπήσουμε επιτέλου τι μπάρε, τι υγιεινέ μπάρε. Ευχαριστώ την Νούτρι για το sponsorship αυτού του βίντεο. Το link για το e-shop θα το βρείτε στο κουτί πληροφοριών. Ο κωδικό είναι Τζουλ 20 και θα ισχύει μέχρι και τι 15 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι όμω γιατί θα έχουμε και στο Instagram κωδικό έκπτωση. Αυτά. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για βιταμίνη C. πώ να κάνω διάλειμμα να φάω μια μπάρα για την πεινά. Αλλά επειδή θα βγει μεγάλο το βίντεο, γιατί είναι αρκετά τα προϊόντα εκείνα που όλες τις κατηγορίες, από όλε τι κατηγορίε, καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε τον καφέ σα. Ελπίζω να μην είναι νερωμένο όπω ο δικό μου, που εγώ στο μυαλό μου πιστεύω ότι είναι πίνα κολάντα. Και πάμε να τα πούμε. Έχω μαζέψει, παιδιά, μια αρμάδα προϊόντα, η οποία είναι 10 φορέ μεγαλύτερη από την ε, λίστα προϊόντων που σα είχα δείξει το 2018 και είναι πολλών περισσότερων ειδών. Ποια είναι η διαφορά τώρα που υπάρχει από το 2018 μέχρι και τώρα. Μιλάμε ότι έχουμε μία διαφορά τεσσάρων χρόνων. Όπου μέσα αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στα δεδομένα των καλλιτικών. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα στην καλλιτική δραματολογία. Έχουν αλλάξει στην καλλιτική τεχνολογία. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε πλέον ακόμα πολλά περισσότερα παράγωγα της βιταμίνης C. Η βιταμίνη C, όπως είχαμε πει και το 2018, είναι μια powerful Βιταμίνη η οποία δίνει πάρα πολύ έντονα το στοιχείο της λάμψης στο πρόσωπο, σβήνει πανάδες, καθαρίζει από μαύρα σημάδια, έχει φοβερά έντονες αντιοξυδοτικές ιδιότητες, αλλά η βιταμίνη C έχει ένα κακό είναι πάρα πολύ κυκλοθυμική. Είναι πάρα πολύ ασταθής και η κλασική της μορφή το ασκορβικό οξύ είναι μη σου τύχη. Οξυδώνεται πάρα πολύ εύκολα και δεν μπορείς να το καταλάβεις κιόλα. Εκτό και αν παρατηρήσει καλά το χρώμα του προϊόντο, μπορεί να βάζεις βιταμίνη C, να περιμένει να σου δουλέψει και βιταμίνη C απλά να έχει τριτζώσει, να έχει κάτι στη γωνία έτσι και να μην κάνει τίποτα στο πρόσωπό σου και να έχει χρυσοπληρώσει έναν ολόκληρο ωρό. Τι συμβαίνει όμως, το 2018 μέχρι και τώρα με τις αλλαγές που έχουν προκύψει, με τα ακόμα πιο σταθερά στοιχεία, με τις ακόμα πιο μπλεγμένες φόρμουλες βιταμίνης C, γιατί μπλέκουν το σκορβικό οξύ μαζί με τα χημικά παράγωγα της βιταμίνης C, τα οποία την κρατούν σταθερή στα πόδια της ίσια και λίγο πιο, λιγότερο κυκλοθυμική, πλέον όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν προκύψει έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στο layering των προϊόντων, στον συνδυασμό των προϊόντων. Κάποτε η βιταμίνη C, προϊόντα πολύ παλιά τεχνολογία, προηγούμενη τεχνολογία, που περιείχαν μέσα βιταμίνη C, δεν μπορούσαν να συνδυαστούν με συναμίδη. Γιατί η βιταμίνη C και η νιασυναμίδη ήταν δύο πάρα πολύ σειρά θετικά, τα οποία το ένα μαζί με το άλλο προκαλούσε ερεθισμού. Πάρα πολλέ κοπέλε λοιπόν, που χρησιμοποιούσαν παλιά προϊόντα τότε, βάζαμε βιταμίνη C και νιασυναμίδη και εγώ την είχα πατήσει και είχα πετάξει πυράκια. Τώρα όμως, με τα δεδομένα τα οποία αλλάζουν όλο και περισσότερο και είναι όλο και πιο σταθερέ οι φόρμουλες και λιγότερο ερεθιστικέ πλέον βιταμίνη C και νοιασυναμίδη, τα βρήκανε. Είναι το reunion που πάντα θέλαμε να γίνει. Γιατί η νοιασυναμίδη είναι, παιδί μου, αυτή η ξαδέρφη σου, είναι αυτή η φίλη σου που μπορεί να μην έχει κάνει την top, top, top επιτυχία, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής της κάτι έχει κάνει καλά. Λοιπόν, αυτό η παιδιά είναι η νέα συναμίδη. Η νέα χτυπάει σε όλε τι κατηγορίε. Αντιγύρανση, αντιοξείδωση, σημάδια, ε, ουλέ. Η νέα τικάρει όλα τα κουτάκια. Μπορεί να μην έχει το higher, μπορεί να μην έχει την υψηλότερη δραστικότητα. Έχει όμω δραστικότητα σε πάρα πολλά κουτάκια. Και είναι ένα συστατικό το οποίο σε συνδυασμό με τι πολύ βαριέ, με τα πολύ βαριά πυροβολικά των ενεργών συστατικών όπω η βιταμίνη C και η ρετινόλη, να κάνει ένα αχτύπητο δίδυμο. Εγώ παίζω βιταμίνη σε το πρωί και συναμίδη με όλη το βράδυ. Και κάπως έτσι έσβησα όλον αυτόν τον χαμό που είχε γεμίσει σπυριά, σπυριά όμως, τώρα έχουν μείνει τα σημάδια τα οποία σβήνουν σιγά σιγά, ε, Αυτό τον χαμό από σπυράκια που έβγαλα στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, αρκετά έχω κάνει πρόλογο. Θέλω να σας πω ότι ό,τι ακούσατε στο βίντεο του 2018 ισχύει μεν, αλλά αυτά που λέγαμε για την ιασυναμίδη πλέον δεν ισχύουν, ειδικά αν μιλάμε για καινούριε τεχνολογίε προϊόντα. Πάντα όταν θα δοκιμάζετε προϊόν με βιταμίνη C, πάντα μα πάντα θα το κάνετε patch test στο δέρμα σα, σε κάποιο εσωτερικό σημείο στο δέρμα σα, γιατί είναι ερεθιστική η βιταμίνη C. Επίση, ποτέ, 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 των ποτών τη ποτέ, δεν ξεχνάμε να φοράμε αντιλιακό. Γιατί ειδικά αν χρησιμοποιεί τέτοια βαριά. Ενεργά σβήνεις εσύ από την μία τις πανάδες, σβήνεις εσύ τις ρητίδες, σβήνεις εσύ τις φακίδες και αν δεν φοράς θα βγάλεις άλλε τόσε. Θα ξεκινήσω από την αρχή της κατάταξης και θα τα πάρω με τη σειρά τοποθέτησης έτσι τα κατατάξω και έτσι θα σα τα παρουσιάσω. Δεν θα σα πω, χά το αγαπημένο μου, χά το αγαπημένο μου, μη το αγαπημένο μου. Κάποια είναι όντω πολύ αγαπημένα μου από αυτή τη λίστα, θα σα τα επισημάνω ποια είναι. Αλλά θα τα ξεκινήσω παρουσίαση με τον τρόπο χρήση. Και θα ξεκινήσω τα καθαριστικά. Ένα είναι το καθαριστικό βιταμίνη C, το οποίο εάν θέλει να παίξει βιταμίνη C στο καθαριστικό σου γιατί είναι καλοκαίρι και δεν θε να βάλει πολλά ένεργα. Και αυτό, παιδιά, είναι τη Χόλιβροκ το Σουνάπι, το οποίο είναι υπερβολικά, υπερβολικά σταθερό σε μορφή, πολύ ακριβώ, γιατί είναι σε μορφή πούδρα. Καλά, δεν έχει μείνει και πάρα πολύ μέσα. Είναι ένα καθαριστικό το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με ορό βιταμίνη C για μάξιμουμ αποτελέσματα. Ε, δεν συστήνω να χρησιμοποιήσει ορό και κρέμα βιταμίνη C, αλλά καθαριστικό και ορό μπορεί να βάλει. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν που απευθύνεται σε όλου του τύπου επιδερμίδα, ακόμα και στι ευαίσθητε επιδερμίδε. Έχει μέσα coconut milk, γάλα καρύδα. Είναι alcohol free το συγκεκριμένο, είναι fragrance free, είναι και essential oil free. Ταιριάζει σε όλε τι ηλικίε, σε όλε τι επιδερμίδε. Εάν είστε πιτσιρικάκι σε ηλικία και θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε βιταμίνη C, είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσετε και από αυτό να χρησιμοποιείτε βιταμίνη C. Ενεργοποιείτε με το νερό, ρίχνετε λίγη πούδρα στην παλάμη σα και ενεργοποιείτε με το νερό. Έχει μέσα και κότζικ αλλά και βιταμίνη C. Έχει και βιταμίνη ε. Επίση, λόγω τη πούδρα κάνει και απολέπιση. Οπότε είσαι 2 σε 1, νοικοκυρεμένα. Περνάμε στο πιο πρόσφατο προϊόν που βρίσκεται μέσα στο μπουντουάρ μου και αυτό, παιδιά, είναι τα uh, Vitamin C Brightening Cleansing Pads της Rodial και τα uh, προτείνω σαν δεύτερο step μετά τον καθαρισμό, γιατί είναι ουσιαστικά τόνωση. Αρχικά, μισό λεπτάκι να βγάλουμε λίγο τον ελεφάντα από το δωμάτιο. Η Rodial είναι από τι πρώτε εταιρείε Kinker που χρησιμοποίησα μαζί με την Έλεμη το 2014. Και όταν λέω από τι πρώτε εταιρείε, οι πρώτε εταιρείε που με μίλησαν ουσιαστικά στην φάση του Skinker, από τι εταιρείε που με κάναν να αγάπησω το Skinker. Ένα λόγο παραπάνω που αγάπησα το Skinker και ο λόγο που έπεσα πάνω στη Rodial ήταν και γιατί η ιδρύτρια τη Rondial είναι Ελληνίδα, είναι η Μαρία Χατζη την οποία θα συναντήσουμε πάρα πολύ σύντομα. Τα ρόντια λοιπόν ήρθαν στην Ελλάδα από το In Beauty Pharma και αποφάσισα πρώτα να παίξω με τα πάντζ, γιατί καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι, επειδή βάζω συνέχεια αντιλαϊκέ τη μία πάνω από την άλλη, θέλω κάτι ελαφρύ από κάτω. Δεν θέλω πολλού ορού. Αυτά τα πάντζ, όσο και να τα βλέπει και να λε, οκ, okay, είναι πάντζ, τι μπορεί να μου κάνει εμένα ένα πάντζ βιταμίνη C. Γλυκολικό, λακτικό, σάλικη κάνουν και απολέπιση. Δεν δίνουν μόνο την λάμψη της βιταμίνης C. Έχουν και τρία powerful οξέα. Δύο powerful και ένα μαλακό που είναι το λακτικό οξύ. Αλλά δεν έχει μέσα σκορβικό οξύ. Έχει μέσα έφυλα σκορβικά που είναι αυτή τη στιγμή ο superstar από τα παράγωγα, τα χημικά παράγωγα της βιταμίνης C από άποψη σταθερότητα. Και είναι λογικό, αν με ρωτά ένα άνθρωπο ο οποίο επενδύει στο σκίνκερ του, στην σκίνκερ σειρά του, όταν φτιάχνει πατζ τα οποία δεν είναι ορό, που δεν μπορούν να είναι σε κλειστό μπουκαλάκι. Όταν λοιπόν θε να κρατήσει ένα προϊόν πάρα πολύ σταθερό, τι θα βάλει το πιο σταθερό παράγωγο του ενεργού συστατικού που θε να βάλει. Άρα λοιπόν, πολύ ορθά έπραξε η κυρία Χατζηστεφανή και έβαλε έθιλα σκόρμπικ acid μέσα σε αυτά τα πανάκια. Ένα πολύ μεγάλο θετικό του έθιλα acid είναι ότι είναι και water soluble και oil soluble, δηλαδή είναι και υδατοδιαλυτό και ελαιοδιαλυτό. Ε, κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι σταθερή η μορφή του. Νομίζω ότι ειδικά για καλοκαίρι κιόλα είναι ότι πρέπει αυτό. Δοκιμάστε τα όπω και δίποτε. Περνάμε στου ορού. Όπου εδώ γίνεται, παιδιά μου, το μάλε βράσε. Θα ξεκινήσω από τον πιο παλιό ορό που έχω στην κατοχή μου, βιταμίνης C, ο οποίος είναι ο ορός της Pestland Mortar. Εάν είχατε δει πέρυσι τα story μου, έκανα μέσα σε 21 μέρες, από τέλος Αυγούστου μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου, ανέβαζα πώς έγινε η μούρη μου χρησιμοποιώντας κάθε μέρα αυτόν τον ορό. Είναι ένας ακριβούτσικος ορός, αλλά κάνει αυτό που υπόσχεται σε εμά τις πολύ Και βλέπει τώρα ότι οι φακίδε μου έχουν ήδη ξεπροβάλει και έχουμε ακόμα Ιούνιο. Αυτό που το κάνει να είναι και λίγο έτσι πιο τσιμπημένο σε τιμή είναι το ότι έχει μέσα παράγωγα τη βιταμίνη C, όχι ένα ούτε δύο. Τρία χημικά παράγωγα τη βιταμίνη C, τα πιο σταθερά. Έχει μέσα sodium ascorbyl phosphate, το οποίο λέγεται εν συντομία SAP. Το SAP λοιπόν αυτό είναι μία μορφή της βιταμίνης C, η οποία δεν είναι η πιο δυνατή όσον αφορά τη λεύκανση και την λάμψη, αλλά είναι η μοναδική που έχει συνδεθεί με αντιακνήικες ιδιότητες. Είναι η μόνη δηλαδή που μπορεί ουσιαστικά όντως να κάνει δουλειά σε περιπτώσεις ακμής. Έχει μέσα ασκόρμπιλ glucoside, το οποίο είναι μάλλον, μάλλον η πιο σταθερή α, μορφή της βιταμίνης C που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή α, στο εμπόριο, και το sodium ascorbate, το οποίο είναι το τρίτο α, χημικό παράγωγο βιταμίνη C. Είναι ένα διφασικός ορό ο οποίο μπορεί να καλύψει όλου του τύπου επιδερμίδα. Ε, θεωρώ, θαρώ και πιστεύω ότι απευθύνεται σε ηλικίε 25. Δεν νομίζω ότι σε μικρέ ηλικίε είναι ανάγκη να δώσετε τόσα χρήματα για ένα τόσο ακριβό καλλιτικό είναι όντω πραγματικά για τα χρήματά του, όντω είναι τόσο τίμιο, αξίζει να κάνει την επένδυση σε κάτι τέτοιο. Αλλά για μένα είναι για πιο μεγάλε ηλικίε. Ειδικά αν έχετε και θέματα ακμή, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όλοι ξέρουμε το πόσο fan girl είναι η Γιούλη του Νίκολα Τράβη. Ο Νίκολα Τράβη είναι ο ιδρυτή και ιδιοκτήτη τη Allies of Skin και τη PSA. Ο Νίκο Τράβι είναι για μένα ένα skincare marketing mastermind αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξέρει να σου πουλήσει skincare, ξέρει να φτιάξει skincare και να σου πουλήσει skincare χωρί φανφάρε, χωρί marketing gimmicks, χωρί ideas, χωρί ε, ψευτολάξαρη πράγματα. Σου πουλάει αυτό που πιστεύει, αυτό που φτιάχνει με τον σωστό τρόπο. And I'm a fucking sucker of it. Θα το σβήσω αυτό να Αυτό εδώ είναι. Ένα από τα πιο ακριβά σέρουμ βιταμίνης σε που στο εμπόριο, αλλά ένα από τα πιο effective σέρουμ της βιταμίνης σε που στο εμπόριο. Ο λόγος που εγώ είπα ο, ο, ο", όταν το δοκίμασα είναι γιατί άνοιξα η χαζή κατευθείαν τη συσκευασία, το βάζω στο χέρι μου, βλέπω πολύ γαλακτερό, το απλώνω και βλέπω ένα πράγμα σαν μπάλμ, παιδιά. Λέω, οκ, okay, το βάζω στο πρόσωπό μου με τα ξένιο, δεν μπορώ να πω, αλλά ήταν ένα πράγμα σαν μπάλμ στο πρόσωπό μου. Λέω, αυτό το σέρουμ να μπορέσει να μείνει σε πρόσωπο, χωρίς να δημιουργήσει θέμα, με τέτοια υφή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα μου όμως, που αυτό το α, serum είχε την εξή ιδιότητα. Ναι, όντω έχει μπάλμ υφή, αλλά... Στι οδηγίε, και γι' αυτό πρέπει να διαβάζετε πάντα τι οδηγίε των προϊόντων. Στι οδηγίε, λοιπόν, έλεγε ότι το συγκεκριμένο σέρουμ το τοποθετούμε σε νοπό δέρμα. Γιατί το νοπό δέρμα διαλύει αυτή την υφή και φέρνει το σέρουμ σε μια πολύ πιο ιδαρή σύσταση. Η συγκεκριμένη φόρμουλα δεν έχει νερό, είναι waterless. Δεν έχει νερό για να μην βοηθάει στην οξύδωση της βιταμίνης C. Έχει 20% ethyl ascorbic acid μέσα, είναι η πιο σταθερή ουσιαστικά μορφή της βιταμίνης C με το maximum της ε, δραστικότη δραστικότητάς της δραστικότητά τη. Σωστά, δεν το είπα. Σωστά το είπα. μιλάω όλη μέρα που κάνω γυρίσματα και μπερδεύω τη γλώσσα μου σε απλά πράγματα. Κάνει και απολέπιση γιατί έχει μέσα γλουγονολακτών, το οποίο είναι ένα PHA, είναι δηλαδή ένα από τα ελαφριά απολεπιστικά συστατικά. Και επίση, εκτό από την κλασική μορφή τη βιταμίνη ε, το κοφερόλα και κλπ., τα οποία βοηθούν στην αντιοξίδωση και στην προστασία από την τερατώδη γύρανση του δέρματο. Έχει μέσα ένα πάρα πολύ δυνατό αντιοξυδοτικό. Είναι ένα συστατικό το οποίο η μορφή του και η δομή του προσωμιάζει και μοιάζει με τι βιταμίνε ε. Ακόμα πολλέ φορέ την λέξη αντιοξίδωση και δεν καταλαβαίνουμε ουσιαστικά τι είναι το οξυδοτικό στρε που μπορεί να προκληθεί στην επιδερμίδα μα. Είναι μια από τι πιο επιθετικέ <χαι> καταστάσει που μπορεί να προκαλέσουν και γύρανση στην επιδερμίδα μα. Και τα αντιοξυδοτικά ναι, μεν δεν είναι superstar γιατί δεν μα τα μάθανε στα περιοδικά και στα μίντια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία τη πρώτη επιδερμίδα μα. Έτσι, λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει μέσα αυτό το συνθετικό α, συστατικό το οποίο προστατεύει την επιδερμίδα από το οξυδωτικό στρε και εννοείται ότι προστατεύει και τη βιταμίνη C από το να οξυδωθεί. Για μένα, από του ορού που έχω χρησιμοποιήσει, αυτό είναι αυτό που φέτο με έκανε να δω τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ε, πέρυσι ήταν ο Πέστλερ Μόρταρ, φέτο είναι αυτό. Και περνάμε στον αμέσω επόμενο όρο. Α, πάλι θα μείνω σε υψηλά budget. Μετά θα κατέβουμε προ τα κάτω και μιλάμε για ένα medical grade προϊόν. Το οποίο δεν συνίσταται με καμία, με, με καμία κυβέρνηση όμω να πέσει σε χέρια άπειρα. Γιατί μιλάμε για ένα professional grade ε, προϊόν τη Dr. Dennis Gross, το οποίο είναι το IPL Dark Spot το οποίο έχει μέσα λακτικό, βιταμίνη C, ρίζα γλυκόριζας. Είναι πανάκριβο, αλλά ακούστε λίστα συστατικών. Αζελαϊκό, ασκορβικό, κότζικ, βιταμίνη ε, φερουλικό, αρβουτίνι, λακτικό, μανδελικό, γλυκολικό. Εντάξει, αυτά... Είναι τα πάνω πάνω που λέμε. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κοκτέιλ βιταμίνης C, αντιοξυδοτικών και οξέων. Δεν συνίσταται να πέσει σε χέρια άπειρα και σε Ηλικίε κάτω των 30. Μπορεί και σε περιπτώσει ακμή να χρησιμοποιηθεί, καθώ η συγκεκριμένη φόρμουλα είναι alcohol free, fragrance free και essential oil free. Επίση έχει μέσα και ποτάσιο μαζελόιλ uh, και είναι ένας συνδυασμός α, αζελαϊκού οξέως και γλυκίνης ο οποίος δίνει τα αποτελέσματα του αζελαϊκού οξέως αλλά χωρίς την ασταθή συμπεριφορά που μπορεί να έχει το αζελαϊκό οξύ το κάνει πολύ πιο water friendly γιατί αυτή η φόρμουλα είναι water based οπότε θέλουμε να είναι και λίγο πιο εύκολο και να μην διαταράσσεται από το νερό το οποίο υπάρχει στη σύστασή του ε, εξαιρετικός ορός, εξαιρετικός ορός παρακαλώ να μην πέσει σε χέρια απειρά Περνάμε στην Κορέα και πάμε στην Μίσα. Ένα από τα σέρουμ το οποίο μου προκάλεσε πάρα πολύ έντονη περιέργεια αρχικά, γιατί στην αρχή δεν έδωσα πολύ σημασία, θε το μη φάνση του packaging του, με έκανε να μην το κοιτάξω Α, ιδιαίτερα. Αλλά αργότερα όταν άρχισα να παίζω μαζί του, γιατί όποιο προϊόν και να έρθει στα χέρια μου, ακόμα και δεν το δώσω πολύ σημασία στην αρχή, eventually θα το πιάσω στα χέρια μου για τα καλά. Έτσι λοιπόν, όταν άρχισα να διαβάζω τα αισθητικά και να να το χαζεύω λίγο περισσότερο λέω. Οκ, okay, για άλλη μία φορά πιάστηκα βλάκα. Για άλλη μία φορά δεν έδωσα σημασία σε ένα προϊόν το οποίο τελικά ε, έμελε να γίνει και από τα αγαπημένα μου. Έχει γλυκόριζα, μα αρέσει γλυκόριζα. Σε ποιο λόγο η γλυκόριζα. Είναι από του unsung heroes, από του ήρωε που δεν του έχουν τραγουδηθεί αρκετά τραγούδια σχετικά με τι ιδιότητέ του. Έχει μέσα, για να καταλάβει, έχει μέσα. <laughs> Εκχύλισμα χλικόριζα. Νία Συναμίδη. Έθιλα σκόρμπικ έθετ. Τρανεξαμικό οξύ. Αρβουτίνη. Ασκορβικό οξύ. Και ασκόρμπιλ γλουκοσάιντ. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Μόνο για λεύκανση και λάμψη. Είναι εξαιρετικό όρο. Αρκετά ελαφρύ. Ε, μπορεί να. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιδερμίδες, ακόμα και σε νενικές ή και σε πιο όριμε επιδερμίδες. Θεωρώ mm -hmm. ότι είναι και αρκετά λεπτόρευστο. δεν δημιουργεί θέματα, οι κορεάτε γενικότερα το έχουν με τα λεπτόρευστα προϊόντα και τα μη κολόδι προϊόντα. Ε, δεν ξέρω, δεν έχω πολλά λόγια να πω για αυτό το σέρουμ, παρά το ότι με εξέπληξε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με εξέπληξε και η συμπεριφορά του και τα συστατικά του και η δράση του και τα αποτελέσματά του. Και θα συνεχίσω στην Κορέα και θα πάω σε μία από τι σχετικά επίση καινούργιε προσθήκε, το έχω από το Πάσχα νομίζω, μπορεί και λίγο νωρίτερα, είναι από την εταιρεία Maldrim. Η οποία Maldrim εταιρεία φτιάχνει προϊόντα και πάρα πολύ ελαφριά, αλλά και λίγο, πολύ δηλαδή, όχι λίγο, δραστικά. Εδώ μιλάμε για το Brightening Glow Serum, το οποίο έχει μέσα οξέα, αλφα-υδροξιοξέα και βιταμίνη C. Που κάποτε ξέραμε ότι αλφα-υδροξιοξέα και βιταμίνη C ήταν λίγο no no no, 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 Γιατί το ε, όξινο περιβάλλον που είχαμε λόγω των οξιών, έκανε ζημιά στη βιταμίνη C. Ή έκανε τη βιταμίνη C γενικότερα να βγαίνει τα, από τα νερά τη. Το καλό με τα Maldrim επίση είναι ότι έχουν πάρα πολύ minimal συστάσει. Ε, οπότε, τι σημαίνει minimal συστάση, όταν βλέπει ότι είναι μόνο καμιά δεκαριά τα συστατικά, δεν είναι ότι, α, ah, κοίτα να δει, είναι λίγα, τσιγκουνεύτηκαν. Όχι, όταν είναι και πιο λίγα τα συστατικά και λιγότερε πιθανότητε να έχει κάποια αλλεργική αντίδραση. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πάρα πολύ δραστικά και τα συστήνω σε όλε τι ηλικίε, ακόμα και στι πιο μικρέ. Ε, επίση είναι και πάρα πολύ ελαφριά. Νιασιναμίδι, γλυκολικό και βιταμίνη C και έγινε. Έχουμε και την αντίστοιχη κρέμα αυτή τη σειρά, αλλά θα σα τη δείξω αργότερα στι κρέμες. Συνεχίζω με του ορού, γιατί εδώ αρχίζει το πανηγύρι. Περνάμε σε οικονομικό όρο και περνάμε στην Γκαρνιέ, η οποία Γκαρνιέ ήταν το what the fuck όλου του 2022. Η Γκαρνιέ, παιδιά, έβγαλε έναν ορό βιταμίνη C, ο μπορεί να μην έχει πάρα πολύ ε, μεγάλο ποσοστό βιταμίνη C και να μην είναι το wow προϊόν από άποψη δράσης, όχι από άποψη δράση. Ε, Ακού ρε παιδί μου και σου κάνει εντύπωση. 20% βιταμίνη C. Oh, oh. Εγκεφαλικό όλη. Έλα μου όμω παιδιά που η Γκαρνιέ έβαλε στα σούπερ μάρκετ βιταμίνη C, μαζί με νιασυναμίδη και σαλικυλικό 3,5%. Είναι ένα, ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα και Ένα τεράστιο βήμα για τον καταναλωτή τη ευρεία αγορά και δί του σούπερ μάρκετ. Το να υπάρχουν τέτοια προϊόντα. Το συστήνω σε όλε τι ηλικίε, γιατί είναι ένα προϊόν που απευθύνεται σε όλε τι ηλικίε και μπατζετικά και σαν σύσταση. Ε, θα έλεγα βέβαια ότι δεν είναι το πιο cosmetically elegant, δεν είναι το πιο. Α, μ... Προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη, με, με, με διακόπτη δεν είναι το πιο... Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αν δεν κατάλαβες αυτό μου στα σχόλια. Επίσης, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ρε φίλε, βιταμίνη C, γκαρνιέ, δεν έχει μέσα μόνο σκορβικό. Έχει μέσα και τα χημικά παράγωγα, τα καλά χημικά παράγωγα της βιταμίνης C. Χίλια μπράβο παιδιά στην γκαρνιέ που έβγαλε κάτι τέτοιο. Δεν είναι το πιο wow σε αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ wow για την τιμή του και για αυτού που απευθύνεται. Εγώ το, το, λιάνισα, παιδιά. Το λιάνισα. Το λιάνισα φέτο αυτό. Και έχω και δεύτερο καινούριο. Γιατί κι αν δει κιόλα, είναι και διαφορετικέ οι συσκευασίε που έχω. Και γιατί είναι διαφορετικέ συσκευασίε που έχω, Γιατί αυτό εδώ το είχα πάρει όταν είχε κυκλοφορήσει από το Look Fantastic από το εξωτερικό. Γιατί πρώτα πάνε στο εξωτερικό και μετά έρχονται στην Ελλάδα. Το πήρα από το Look Fantastic και μετά μου το έστειλε πριν από. Δεν ξέρω πόσο καιρό. Αυτή είναι η εκδοχή που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Αν λοιπόν ε, είστε σε μικρή ηλικία και θέλετε να ξεκινήσετε, για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό starter. Δεν ξεχνάμε στις μικρές ηλικίε αντιλιακό. Χεσό. Yes. Περνάμε σε ένα εξαίρετο και εξαιρετικό προϊόν, επίσης μεγάλο girl, η γιούλη της Holy Frog, ε, γιατί είναι αυτό που θα ήθελα να είναι η Drunk Elephant. Έμελε να είναι η Holy Frog τελικά. Θα μιλήσουμε και για Drunk Elephant. Κάτσε το που κάθεσαι και έχουμε να πούμε και πολλά. Ένα, ένα ολόκληρο ξεχωριστό βίντεο, παιδιά, είναι η Drunk Elephant. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι αυτό που ήθελα να είναι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Είναι cosmetically elegant. Η συσκευασία του, η σύστασή του, τα υλικά του, όλη η εμπειρία, όλη η εμπειρία αυτού του προϊόντος είναι... Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω και να βρω μια σωστή ελληνική μετάφραση του cosmetically elegant. Είναι πολύ εκλεπτισμένο skincare, αλλά όχι snob εκλεπτισμένο. Ε, γιατί υπάρχει το snob skincare που είναι τα πανάκριβα καλλιτικά που βρίσκουμε στα ε, μαγαζιά α, επιλεκτική, τα οποία μπαίνει μέσα και και οι πολίτριες είναι snob αλλά και τα προϊόντα από μόνο τους είναι snob ειδικά με την τιμή που έχουν. Εδώ μιλάμε για υλικά τα οποία έχουν την τιμή που έχουν και σου δικαιολογούν την τιμή που έχουν. Μία τέτοια λοιπόν περίπτωση όπω η Lies of Skin, όπω η Pestlen Mortar, όπω η Dr. Dennis Cross, που μιλάμε για effective, διαολεμένα effective προϊόντα, είναι η Holy Frog. Και είναι το Sunny Side, το οποίο είναι και αυτό ένα σχετικά καινούριο προϊόν, το οποίο κυκλοφόρησε φέτο. Είναι ένα ορό ο οποίος ικανοποιεί όλε τι επιδερμίδε. Και ικανοποιεί και τι ξηρέ επιδερμίδε. Γιατί καλά να θέλουμε να βγάζουμε ορού όλη την ώρα για άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ λιπαρή επιδερμίδα και θέλουν μη λιπαρή συστάσει. Αλλά είμαστε κι εμεί οι ξηρέ, ρε παιδιά, που θέλουμε και λίγη ανυδάτωση. Που θέλουμε να βάλουμε για την αντιλιακούλα μα και την κρεμούλα μα και θέλουμε και έναν ορό που να μην μα τα φιδιάσει. Λοιπόν, είναι αρκετά λεπτόρευστο ορό, αλλά αρκετά ενυδατικό κιόλα ταυτόχρονα. Μια συναμίδη έθιλα acid, χημική δηλαδή μορφή βιταμίνη ε, δεν έχει μέσα ασκορπικό οξύ. Δεν έχει για, και αυτό γιατί δεν θέλουν σε καμία των περιπτώσεων να είναι έστω και λίγο ασταθέ το προϊόν. Και τρανεξαμικό οξύ. Το οποίο τρανεξαμικό οξύ είναι η καλύτερη εναλλακτική βιταμίνη C όσον αφορά το, την λεύκανση. Το τρανεξαμικό οξύ είναι ένα συστατικό το οποίο δεν χρησιμοποιούταν στο σκίνκερ. Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Το τρανιξαμικό οξύ χρησιμοποιούταν στα φάρμακα σαν ένα συστατικό το οποίο βοηθάει τέλο πάντων στι αιμορραγίε. Ήταν ένα φάρμακο το οποίο το δίνανε ακόμα και για να κόψουν περίοδο σε γυναίκε. Εν πάση περιπτώσει, το τρανεξαμικό οξύ είναι ένα συστατικό όπου στην καλλιντική του χρήση στην κοσμητολογία προσφέρει ωφέλη στην επιδερμίδα. Και αυτό ακριβώ γιατί το τρανεξαμικό οξύ βρέθηκε ότι μειώνει την παραγωγή μελανίνης τη επιδερμίδα. Άρα, κάπω σαν να προλαμβάνει και το να βγουν οι πανάδε και οι φακίδε. Είναι το μοναδικό προϊόν με τρανεξαμικό οξύ το οποίο έχω βρει αυτή τη στιγμή σε αυτό το price range και σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων. Και το αγάπησα πάρα πολύ και λόγω υφή και λόγω συστατικών. Και λόγω αγάπη προ τη Χόλυφρονγκ, σταματάω γιατί θα γίνει ένα love letter στη Χόλυφρονγκ αυτό το βίντεο και δεν αντέχω το cringe. Τι να κάνω. Και περνάμε στο νορό που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο χαμό, παιδιά. Και όχι γιατί ε, είναι περίπτωση προϊόντο που λέω και εγώ συζητά ανδίχω, γιατί και όχι άδικα. Γιατί η Drunk Elephant μα έχει κεράσει μπόλικα σκάνδαλα, μπόλικα controversies, μπόλικε διαφωνίε, μα έχει κεράσει πολύ πράγμα η Drunk Elephant όχι μόνο στο skincare, γενικότερα στο marketing, γενικότερα στην όλη α, skincare φάση μα. Η Drunk Elephant, λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια, θα γίνει ξεχωριστό βίντεο να ξέρετε αυτό, γιατί ήδη έχω κάτσει και το έχω γράψει. Η Drunk Elephant ξεκίνησε βγάζοντα προϊόντα τα οποία έλεγε, γιατί όλοι οι ιδιοκτήτε, οι woke ιδιοκτήτε των εταιριών καλλιτικών skincare, λένε ότι αχ, ξεκινήσαμε γιατί είχαμε ανάγκη κάποια προϊόντα, φτιάξαμε τα δικά μα προϊόντα και αφού έφτιαξα τα δικά μου προϊόντα, δεν πάω και εγώ να κάνω μια εταιρεία skincare. Πολύ τσιμώδε να το λένε αυτό. Έτσι λοιπόν η Τίφανη, η ιδρύτρια τη Drunk Elephant, ξεκίνησε λέει να φτιάχνει την Drunk Elephant γιατί ήθελε να φτιάξει κάποια προϊόντα για την α, δική τη κατάσταση. Επειδή η Τίφανη έχει ροζάκια και η ροζάκια είναι μία μορφή ακμή η οποία ουσιαστικά είναι μία μορφή ακμή η οποία ερεθίζεται από πάρα πολλά συστατικά. Είναι σαν να έχει 10 φορέ πιο ευαίσθητη επιδερμίδα από μια κλασικά ευαίσθητη επιδερμίδα για να το πω πιο λαϊκά. Εν πάση περιπτώσει, το 2015 κυκλοφόρησε η Drunk Elephant το πρώτο serum της, το οποίο ήταν το C-Ferma Day Serum, το οποίο ήταν ένα serum βιταμίνης C. Στο οποίο είχε μέσα βιταμίνης C, είχε φερολικό οξύ και όταν ακούμε ξαφνικά τη βιταμίνη σε φερολικό οξύ, κάτι, κάτι μας χτυπάει το brand της SkinCeuticals νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Το 2005 η SkinCeuticals είχε βγάλει τον θρηλυκό ορό, ο οποίος έχει σπάσει τα μία και βραβεία, ο οποίος είναι ο ορός της SkinCeuticals βιταμίνη C με φερουλικό οξύ. Πατενταρισμένο, έχει γίνει χαμός με το συγκεκριμένο σέρουμ, δερματολόγοι ορκίζονται σε αυτό, κόσμος ορκίζεται σε αυτό, πάρα πολύ λεπτόρευστο σέρουμ, πάρα πολύ σταθερό σέρουμ. Όλο ο κόσμο το αγαπούσε και ορκιζόταν σε αυτό. Η Drunk Elephant λοιπόν κυκλοφόρησε ένα προϊόν το οποίο παιδιά δεν είχε απλά σχεδόν πάνω με συστατικά... παστατικά με το φερουλικό οξύ και βιταμίνη σε τη Skin Είχε και τι ίδιε ποσότητε μέσα, είχε τα ίδια ποσοστά. Γιατί άντε και βρίσκει τη λίστα με τα συστατικά ενό προϊόντος και την αντιγράφει. Το θέμα είναι, είναι τα ίδια ποσοστά μέσα, είναι οι ίδιε ποσότητε. Γιατί μπορεί να είναι τα ίδια υλικά, αλλά όχι στην ίδια ποσότητα. Λοιπόν, όντω ήταν πανομοιότυπε σχεδόν οι φόρμουλε και η L'Oreal έκανε μήνυση στην Drunk Elephant. Φρρρρρρ, fast forward στο 2021. Δεν θα σα πω τι λεπτομέρειε, γιατί έρχεται ξεχωριστό Beauty Lex Investigates βίντεο για αυτό το θέμα. Ε, και έχουμε το καινούριο σύρουμ τη βιταμίνη σε τη Drunk Elephant. Πριν από κάποιο διάστημα, η Drunk Elephant ανακοίνωσε ότι προχωράει σε reformulation του συγκεκριμένου προϊόντος. Και όλοι νομίζαμε ότι προχωράει στο reformulation του προϊόντος γιατί... γιατί είχαμε απλά ακούσει ότι υπήρχαν πάρα πολλέ καταγγελίε ότι το προϊόν είχε οξυδωθεί στου 6 μήνε. Ούτε στου 6 μήνε. Είχαμε ακούσει ε, να κυκλοφορούν φήμε και να υπάρχουν πάρα πολλέ καταγγελίε στο ίντερνετ ότι προϊόντα τα οποία ήταν κλειστά σε μόλι τα άνοιγε ο κόσμο και έβγαζε τη συσκευασία από μέσα, ε, ότι έβρισκε αυτό εδώ πέρα να είναι σε οξύδωση, να είναι κατά καφέ. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει οξυδωθεί και έχει χαλάσει βιταμίνη C. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε καινούρια α, βιταμίνη C, η Drunk Elephant, η οποία έρχεται σε δύο φάσει και έρχεται σε πούδρα, την οποία την αναμειγνύει εσύ στον ωρό. Το φτιάχνει εσύ εκείνη την ώρα. Είναι fresh και κρατάει έξι μήνε. Για να διασφαλίσει, λέει, το γεγονό ότι είναι fresh και η βιταμίνη C είναι πολύ ωραία και η προηγούμενη μου άρεσε. Η προηγούμενη την έβρισκα πολύ πιο κολόδη, σαν αίσθηση. Η συγκεκριμένη είναι πιο ωραία που έχουν βγάλει. Ε, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και να προτείνω την Drunk Elephant σαν εταιρεία με την εμπιστοσύνη που το έκανα παλιά, γιατί διαφωνώ κάθετα με πολιτικέ του marketing. Θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Του παίρνω σχεδόν τα πάντα ε, από προϊόντα τη Drunk Elephant, γιατί κάποια πρώτα πραγματικά τα αγαπάω αλλά διαφωνώ πάρα πολύ για να τα διαφημίσω με τέτοια ζέση και τέτοιο πάθο στον κόσμο. Ε, κάπου συγχύζομαι λίγο με τι τακτικέ του και παθαίνω αυτό που λένε. Νευριάζω. Ω. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο ορός, αλλά θα σα εξηγήσω πολύ περισσότερα πράγματα στο βίντεο το οποίο θα κάνω εξηγώντα τη φάση με την βιταμίνη C και την. με τη βιταμίνη C τους και την. Α, uh, είναι ένα πολύ ωραίο ορό. Ο λόγο που δεν το προτείνω με τέτοιο πάθο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σύρουμ δεν είναι τόσο ο λόγο ε, του ότι εγώ δεν γουστάρω τα tactics τη Drunk Elephant και γενικότερα ε, τι πολιτικέ φόβου που μπολιάζουν στον κόσμο. Ε, γιατί πουλάει και όλο αυτό το skincare. Ε, ε, είναι ένα προϊόν το οποίο σε 6 μήνε λύγει. Και εγώ έχω εκατομμύρια βιταμίνε σε εδώ πέρα, ε, τι οποίε λύγουν μέσα σε ένα χρόνο. Και έτσι καταπίνω μέσα σε ένα χρόνο. Γι' αυτό και αποφεύγω να παίρνω πολλέ βιταμίνε σε γιατί είναι και ένα προϊόν το οποίο δεν είναι ότι απέρασε το 12 μήνο σε ένα μήνα μπορεί να εντάξει. Η βιταμίνη C είπαμε είναι τόσο σταθής που μπορεί να, να έχει διαλυθεί στους 12 μήνες. Οπότε δεν μου αρέσει που είναι τόσο ακριβή και στους 6 μήνες είναι dead, nada. Αυτά για τον Drunk Elephant. Περνάμε τώρα στα τελευταία προϊόντα βιταμίνη C γιατί σας έχω ζαλίσει και έχει περάσει και η ώρα. Περνάμε σε ένα προϊόν το οποίο δεν το έχω ανοίξει επίτηδες για να σας το δείξω. Όχι, δεν είναι lab sample. Όχι, δεν είναι κάποιο δείγμα από εργαστήριο. Είναι η καλύτερη πούδρα βιταμίνης C που υπάρχει στο εμπόριο μετά τη ζημιά που πάθαμε, όπου έφυγε, παιδιά, η Vitabrit από την Ευρώπη. Δυστυχώς δεν υπάρχει Vitabrit στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά Vitabrit στην Ευρώπη και δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσω τελωνίο για να πάρω τη Vita Bridge στην Ευρώπη, ούτε για τάτσε δεν θα πληρώνω να πλήρω λόγο. Έχουμε όμω την αμέσω επόμενη καλύτερη εναλλακτική τη uh, Bridge, που είναι η Pure Vitamin C Powder Cream από τον Dr. Sebach. Είναι ο, ο πιο αγαπημένο ντόκτορ τη καρδιά μου, αυτό και ο Dr. Dennis Gross, αλλά αυτό είναι ο πιο αγαπημένο μου ντόκτορ, γιατί. Θα σας πω τι συμβαίνει. Πολλές φορές δεν είναι μόνο το marketing του προϊόντος που πουλάς. Ο Dr. Sebach κάνει πολύ αθόρυβα τη δουλειά του χωρί να πληρώνει εκατομμύρια influencers να πουλήσουν τα προϊόντα του, χωρί να πληρώνει εκατομμύρια στα περιοδικά να βάζουν καταχωρήσει πληρωμένε και διαφημίσει στα προϊόντα του, ε, χωρί να πληρώνει celebrities και celebrities να φοράνε και να ορκίζονται στι βιταμίνε του. Όμω, ο Dr. Σεμπάχ κάνει το πιο έξυπνο για μένα marketing trick. Όταν ξέρει ότι τα προϊόντα σου δουλεύουν, τι κάνει, Ρεφίλε, τα πουλά και σε μικρότερα προϊόντα. Αυτό εδώ το full size, το μεγάλο πακέτο, το οποίο θα βαστάει σίγουρα κανένα εξάμεινο, κοστίζει 100 ευρώ. Πουλάει όμω τα μικρά φιαλίδια στα 29 ευρώ. Το οποίο αυτό το φιαλίδι εμένα μου βαστάει τουλάχιστον μήνα είναι η πιο σταθερή βιταμίνη C που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Έχει μέσα και το SAP, που είναι αυτό το συστατικό που σας έλεγα, το χημικό παράγω βιταμίνη βιταμίνη C, το οποίο βοηθάει και στην ακμή. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτή είναι και η πιο δυνατή μορφή της βιταμίνη C, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Ο Dr. Simbach έχει κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Έχει μια πάρα πολύ μινιμαλιστική φόρμουλα. Δεν ξεπερνάνε τα 10 τα συστατικά που έχει μέσα αυτή η βιταμίνη C. Έχει μέσα την πιο σταθερή μορφή βιταμίνη C μπορεί να μην είναι η πιο effective, αλλά είναι η πιο σταθερή. Που τι σημαίνει σταθερή, σίγουρα θα σου αποδώσει αποτελέσματα. Μπορεί να μην είναι το 100% του αποτελέσματο, αλλά είναι σταθερό και είναι συνεχέ. Οπότε λοιπόν είναι και σε μορφή που δεν χαλάει, γιατί είναι σε πούδρα, δεν οξυδώνεται, όπω οξυδώνεται ένα ορό ή όπω οξυδώνεται μια κρέμα, και έχει ένα ναι μεν. Σχετικά medium και παραπάνω από medium effective συστατικό στη μεγαλύτερη δυνατότητα απόδοση. Για μένα ο Δόκτωρ Σεμπάχ έχει κάνει πολύ έξυπνη κίνηση που βγάζει σε μικρά τα προϊόντα του, γιατί έχει και την αυτοπεποίθηση και σου δείχνει ότι έχει την αυτοπεποίθηση το ότι θα γυρίσει αγάπη μου να αγοράσει και τι μεγάλε συσκευασίε. Έτσι την έπαθα εγώ και με την αρετινόλη του. Έχει και ένα κακό, γιατί πάντα υπάρχει και ένα κακό στην υπόθεση. Δεν μου αρέσουν οι συσκευασίες του. Αυτό εδώ είναι το μοναδικό φιαλίδιο που έχω στην κατοχή μου κλειστό, γιατί τα ανοιχτά φιαλίδια που έχω στην κατοχή μου έχουν σπάσει εδώ. Και μου σπάνε τα νεύρα που έχουν σπάσει. Γιατί δεν θα έπρεπε να σπάει. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ακριβό το να έχει εκλεπτισμένες ε, κοσμητολογικά ε, φόρμουλες και να σκάς λεφτά στα συστατικά που πληρώνεις, αλλά... Έχω πρόβλημα και με τη συσκευασία τη ρετινόλη του. Μου χάλασε η συσκευασία τη ρετινόλη και δεν μπορώ να την κουβαλήσω στα ταξίδια γιατί δεν μου κλείνει. Λοιπόν, εάν διορθώσει το θέμα τη συσκευασία του, ο Dr. Σεμπάχ θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στι εταιρείε, τι doctor Based εταιρείε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν λοιπόν ψάχνετε αντίστοιχη πούδρα βιταμίνη C, είστε εδώ. Περνάμε και στα τελευταία προϊόντα που είναι οι μάσκες. Ήθελα να σας βάλω και την μάσκα της Elixir, την Paste, την Vitamin C Paste, αλλά αφενός μου τελείωσε και δεν την αγόρασα γιατί είχα άλλες μάσκες Vitamin C, τις οποίες ήθελα και να τις τελειώσω και δεν ήθελα να την πάρω γιατί θα την άνοιγα, δεν υπήρχε περίπτωση να κρατηθώ. Και θα μου χάλαγε και τσάμπα θα πήγαινε το πενιντάρικο. Οπότε απλά τιμή σένε και να αναφέρω την Elixir uh, Skin, την Paste, την Vitamin C Paste, η οποία είναι μια μάσκα εξαίρετη βιταμίνης C. Όμως, οι αμέσω επόμενε μεγαλύτερε μου αγάπε είναι αυτέ εδώ. Την Follow the Light την έχω όπω βλέπει λιανίσει. Είναι οι δύο μάσκε που έχει βγάλει η PSA, οι οποίε δεν έχουν μόνο βιταμίνη σε μέσα. Η μία, η μία, είναι μία μάσκα πολύ πιο powerful, πολύ πιο δυνατή, η οποία χρησιμοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει μέσα βιταμίνη C και κοκτέιλ οξέων, η Follow the Light τη PSA. Και η δεύτερη είναι μία μάσκα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε μέρα. Έχει βιταμίνη C και βιταμίνη ε e, και είναι μία μάσκα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τον καθαρισμό σου, ακόμα και κάθε μέρα. Αρκεί να μην βάζει και ορό βιταμίνη C. Είναι ότι πρέπει και αυτή για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι η ώριτο το καλοκαίρι είναι λίγο τζιζ. Σε περίπτωση που δεν είσαι απολύτω σίγουρο και. Σε περίπτωση που δεν είσαι απολύτως σίγουρο για το αν θα μπορέσει να βάζει την αντιλαϊκή σου με συνέπεια. Οπότε για μένα το καλοκαίρι είναι καλύτερα να παίζει με μάσκες και με καθαριστικά ή με τόνερς, σε τόσο βαριά ε, ενεργά συστατικά. Οπότε, εάν μου έλεγε να διαλέξω μία από τις δύο, φυσικά και θα διάλεγα αυτή που σκοντεύω να τελειώσω, <laughs> την Follow the Light, γιατί? γιατί έχει μέσα λίγο πιο βαριά πυροβολικά συστατικών. Έχει 10,5% γλυκολικό οξύ και λακτικό οξύ και σαλυκυλικό οξύ, 5% ethylated elascorbic acid και γλυ... ρίζα γλυκόριζα που σα έλεγα πριν, και σεντέλα ασιάτικα και γλουταθιώνη και βιταμινή ε. Είναι πολύ βαριά μάσκα, αλλά είναι εξαιρετική και με άμεσο λαμπερό αποτέλεσμα. Άμεσο. Η Follow the Light έχει 11% ελασκορμπικά σε την κλασική μορφή της βιταμίνης C, 2% βιταμίνη ε, γαλουζονικό οξύ και γκρυψιντ Oil. Αν μου έλεγες να διαλέξω μία από τις δύο, θα σου έλεγα σίγουρα αυτή είναι εδώ που είναι πιο βαριά. Εάν θες κάτι πιο ελαφρύ, για τώρα που είναι καλοκαίρι, είσαι εδώ στην Light Up. Ε, περνάμε στα δύο τελευταία προϊόντα emulsion brightening glow facial cream. Δεν χρησιμοποιώ τη βιταμίνη C σε κρέμες γιατί θέλω τη βιταμίνη C μου όσο το δυνατόν πιο δραστική. Και όλοι ξέρουμε ότι οι πιο δραστικέ μορφέ βιταμίνης ε είναι σε ορούς, είτε οι πούδρες που είναι πιο σταθερές. Δεν έχω δει μακροχρόνια αποτελέσματα γιατί την έχω πάρει πάρα πολύ α, πρόσφατα, αλλά επειδή έχω εμπιστοσύνη στου κορεάτε. Εγώ την προτείνω σε περίπτωση που κάποιο θέλει ε, κρεμούλα βιταμίνη σε και όχι ορού, όχι βαρβατά πράγματα. Επίση, αν είσαι και ξηρό. Μία όμω κρέμα που έχω χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο από την Malgium και μπορώ με μεγαλύτερη ασφάλεια να σου πω ότι είναι πάρτιν... και είναι και κρέμα που βοηθάει πάρα πολύ και σε λιπαρές επιδερμίδε, είναι η Vitaronic Gel Cream, η οποία είναι κρέμα με βιταμίνη σε μέσα ε, η οποία έχει κένιο συναμίδη... Είναι ό,τι πρέπει για νεανικέ ηλικίε. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει για νεανικέ ηλικίε. Ε, δεν τη στείλω τόσο σε μεγάλε ηλικίε. Όχι ότι δεν κάνει δουλειά σε μεγάλε ηλικίε. Αλλά επειδή ακριβώ ρυθμίζει τη λιπαρότητα, για μένα πιστεύω ότι θα είναι περισσότερο ταιριαστή σε μια πιο μικρή ηλικία. Και το τελευταίο προϊόν είναι μια sleep mask, η οποία είναι τη Saturday Skin. Την οποία Saturday Skin εγώ την γνώρισα μέσω του Box Charm. Είναι μια αρκετά λεπτόρευστη, δεν είναι από αυτέ τι μάσκες που βάζουμε στον ύπνο, που είναι πολύ πηχτέ και νιώθει ότι έχει τη μόρη σου, λε και έχει πέσει ένα σλάιμ πάνω σου και σε κοιμάσαι. <laughs> δεν είναι για του ανθρώπου δηλαδή, που θέλουν slagging στον ύπνο του. Είναι μια μάσκα βιταμίνη C, η οποία είναι overnight, μπαίνει δηλαδή στη νύχτα. Α, μπαίνει δηλαδή τη νύχτα, την ώρα που κοιμάσαι. Και ξυπνά το πρωί με τη μόρη φεγγάρι. Ε, πολύ ωραίο προϊόν για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν βιταμίνη C το προϊόν γιατί φοβούνται τυχόν α, λάθος. Για αυτούς που φοβούνται τυχόν interfere, ας πούμε, με αντιλιακές νιασυναμίδες κλπ. Ε, η συγκεκριμένη βέβαια προσφέρει και την αντιγυρανσούλα τη, γιατί δεν έχει μόνο μέσα νιασυναμίδη, βιταμίνη C, βιταμίνη E. Ε, έχει και πεπτίδια και έχει τρει-τέσσερι διαφορετικούς τύπους πεπτιδίων. Έχει και ρετινόλη, Γι' αυτό είναι sleeping mask. Και έχει και κυραμίδια. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πάρα πολύ μου άρεσε. Ε, δεν το έχω φορέσει πάρα πολλέ φορέ, να σα πω την αλήθεια. Αλλά δύο-τρει φορέ που πρόλαβα και το έβαλα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν για αυτούς που γουστάρουν να κάνουν τη λευκανσί τους και να δώσουν λάμψη ε, overnight, τη νύχτα που λέμε. Έχει πονέσει ο λαιμό μου γιατί μιλάω μία ώρα και 20 λεπτά. <χει> <χει> αλλά αλήθεια θεωρώ ότι αυτό το βίντεο ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα προϊόντα, αν έχετε πάρει κάποια από αυτά τα προϊόντα, γιατί κατά καιρού έχω δείξει κάποια στο κανάλι. Έχω δείξει κάποια και στο YouTube αλλά και στο Instagram. Ε, θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιο που δεν σα αρέσει, ποια είναι η δική σα αγαπημένη βιταμίνη C, ποια είναι η βιταμίνη C και ο τύπο τη βιταμίνη C που σα αρέσει να χρησιμοποιείτε. Ε, σε αυτό το σημείο, τι να πω. Κάντε ένα like, πάτε ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά. Θα θυμηθώ να βγάλω